Νομίζω ότι το είχαμε προβλέψει όλοι, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα πυροδοτήσει εξελίξεις στα κόμματα. Αυτό ήδη συνέβη, δηλαδή βλέπουμε ότι στη Δημάρ, στου Σανέλ και στη Νέα Δημοκρατία τώρα που σκοτώνονται για τον ανασχηματισμό, το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση το σημερινό σύστημα το κυβερνητικό. Μπορεί να κάνει μία ανακύκλωση. Ακούω κιόλας ότι... Γιατί δεν είναι σε θέση. Να σας πω. Διότι η σημασία δεν έχουν τόσο τα πρόσωπα όσο οι πολιτικές. Και εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει απερίφραστα ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει ακριβώς στην ίδια ρότα, απλώς θα καούν και μερικοί ακόμα. Ακούω ότι θα δοθούν και κάποια υπουργεία, λέει, παρηγοριά σε όσους απέτυχαν ή θυσιάστηκαν, εν πάση περιπτώσει, στις εκλογές της αυτοδιοικητικής κτλ. Σπυριωτόπουλος Κουμουτσάκος. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ακούω να έχει... Ακούω μάλιστα ότι ο κύριος Σπυριωτόπουλος προαλήφεται ή ετοιμάζεται ή ακούγεται για το Υπουργείο Πολιτισμού στη θέση του κύριου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι φεύγει από την κυβέρνηση. Ακούω ότι ο κύριος Κουμουτσάκος μπορεί να βρεθεί στο Υπουργείο Εργασίας. Σε θέση υπουργού, σε θέση υφυπουργού, θα δείξει. Ναι, Γιώργο. Ναι, αλλά αυτό είναι μια τακτοποίηση εσωτερικών εκκρεμωτήτων. Αλλά μην λέμε πάρα πολλά, γιατί από χθες ακούω να παίζουν τα σενάρια έτσι, με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, περί ενδεχόμενης συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ μαζί σε μια δεξαμενή. Από χθες. Έχουμε πάει στην άλλη όχθη, στο άλλο έργο. Φαντάζεσαι δηλαδή, εγώ και ο Γιώργος, να συμφωνείτε. Να κάνετε κυβερνητικό ρεπορτάζ. Έτσι. Εγώ με τον Γιώργο. Μόλις ο κύριος Κόνστας απάντησε με έναν πολύ παραστατικό τρόπο, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Διότι οι κυβερνήσεις δεν είναι πρόσθεση ανθρώπων, είναι πρόσθεση πολιτικών. Και όταν οι πολιτικές είναι συν και πλην, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Σας θυμίζω. Διάψευση. Να σας πω. Η διάψευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι: δεν μιλάω με τον ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ας κατέβει κάτω ο ουρανός, ή δεν μιλάω με τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά. Αν καταλαβαίνω καλά, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι: δεν μιλάω με Βενιζέλο, Σαμαρά, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει στην πλάτη τους, υλοποιούν και έχουν υπογράψει τα μνημόνια. Αλλά μιλάω με κάποιους άλλους ενδεχόμενα. Δεν μιλάω επίσης με τα κόμματα τα οποία ασπάζονται αυτές τις πολιτικές. Αν αλλάξουν ηγεσίες Σαμαράς... και πολιτικές, άρα γίνουν άλλα κόμματα, ναι. Αλλά θα μιλάμε για άλλα κόμματα. Μα δηλαδή, ο Σαμαράς, κύριε Κυρίτσι μου, από παραμονές των ευρωεκλογών, φωνάζει και λέει: ναι. Σκίζω τα μνημόνια. Τελειώνουμε με τα μνημόνια, πάμε να συνεννοηθούμε να φύγουμε μπροστά. Μόλις τώρα... Έτσι ξεκίνησε, ναι, το έργο της συνεννόησης. Συγγνώμη, μόλις τώρα αναφερθήκατε σε κάποια προαπαιτούμενα για τη δόση του Αυγούστου. Ποια μνημόνια σκίζει και ποιος τον πιστεύει το Σαμαρά πλέον, δηλαδή. Γιώργο, όχι, για να είμαστε τώρα. Αυτό που πραγματικά υπάρχει στο τραπέζι, και υπάρχει στο τραπέζι, και έχει τεθεί από τον Βενιζέλο πριν από 2 χρόνια και συνεχίζει να υπάρχει. Είναι η περιβόητη εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης για το χρέος. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί μιας απάτης. Αυτό, πρώτα απ' όλα... αυτό ισχυρίζεται, ναι, η κυβέρνηση, ότι σε αυτό το μεγάλο θέμα, ναι, που αφορά τη διαχείριση, τη διευθέτηση του χρέους και αφορά πραγματικά μελλοντικές γενιές, έλα και εσύ μαζί, τουλάχιστον αν δεν συμφωνείς, να παρακολουθείς, να ξέρεις τι γίνεται στο τραπέζι. Ή να πιέσεις. Να με τον δικό σου τρόπο. Σίγουρα πιέζει, και αυτό το γράφουν σήμερα και οι μεγάλες εξέλιξεις εφημερίδες. Ναι, αλλά ένα λεπτό τώρα. Να πάνε να πιέσουν σε τι πράγμα, Χρήστο μου, στα συμπεφωνημένα, στα υπογεγραμμένα. Ποια είναι υπογεγραμμένα. Σε τι να πάει να πιέσει. Μιλάμε για τη μεγάλη διαφθέρηση του χρέους. Αυτό το θέμα, Άκη μου, η είδηση είναι η εξής. Αύριο το βράδυ. Στην πολιτική δεν υπάρχουν καινοφανή πράγματα. Όλα σε διάφορες βαριάντες τα έχουμε ξαναζήσει. Θέλω να σας θυμίσω τις εκλογές του 2012, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη αναμέτρηση. Λέγονταν πάλι τα ίδια πράγματα. Η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Μετά θα ήταν μια Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης που θα πήγαιναν ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης. Ο Κουβέλης δεν πήγε καθόλου. Ο Σαμαράς κλείδωσε τον Βενιζέλο στον προθάλαμο. Είχαν γίνει διάφορες απίστευτες γελοιότητες, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα λόγο να πάει να τις υποστεί μόνο και μόνο για να πάρει αυτούς τους τελειωμένους στην πλάτη του. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό. Τώρα, με ποιους θα κυβερνήσετε, βρε Γιώργο? Με την ψήφα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής οι ενδείξεις
ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 3,8. Μιλάς για Δημάρχη Ανέλληνες. Όχι, εγώ ρωτάω ευθέως το στέλεχος αυτή τη στιγμή, λόγω της ιδιότητας της έκθεσή σου στο Ευρωψηφοδέλτιο, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να μου απαντήσει. Με δεδομένο ότι έχεις να προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,8 μονάδες, 3,9 πόσο είναι το τελικό αποτέλεσμα, δεν θυμάμαι, και με τους πολιτικούς αναλυτές να διαπιστώνουν ένα ταβάνιασμα στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτό μείνει ως έχει ή πάει λίγο παραπάνω. Θα σας απαντήσω δύο πράγματα. Τι θα κάνετε? Θα σας απαντήσω δύο πράγματα. Θα ξαναπάμε σε εκλογές. Θα σας απαντήσω δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ πρόχειρα, αλλά διαφεύγουν από τους πολιτικούς αναλυτές στους οποίους αναφέρεστε. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές είχε καθαρές εισρωές από όλα τα κόμματα και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Σχεδόν τρεις μονάδες ανθρώπων οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και στρέφονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, οι κυβερνήσεις δεν είναι ακριβώς πολιτικές συμμαχίες. Οι πολιτικές συμμαχίες είναι μια αντανάκλαση των κοινωνικών συμμαχιών. Οι κοινωνικές συμμαχίες που κράταγαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία έχουν καταρρεύσει. Μια νέα κοινωνική συμμαχία θα ανεβάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα προοίκασμα αυτής της κοινωνικής συμμαχίας είναι η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές. Λίγο αφηρημένο. Αυτό είναι πολύ έολο. Είναι τρεις στολάδες, τρεις οξύδι είναι το εκλογικό και κυβερνητικό αποτέλεσμα. Που έχει διαμορφωθεί. Πριν από λίγη ώρα στο Λομέλια της Βουλής, Βρούτσης Λαφαζάνης, ναι, είναι. Σχεδόν.